Γεια σας, είμαι η Στέλλα Γαμπρέλη, είμαι δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια και φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνω με τη βοήθεια πολλών άλλων τις νέες ματιές στον κόσμο μας, που είναι ένα τριήμερο για το όραμά μας, για τον κόσμο και την κοινωνία και το ποιοι είμαστε εμείς μέσα σε αυτή την κοινωνία. Στέλλα, θέλω να μου πεις λίγα λόγια για τις νέες ματιές. Πώς ξεκίνησε η όλη ιδέα, πώς εμπνεύστηκες για να την ξεκινήσεις και γενικά πώς έχει διαμορφωθεί όλη αυτή η κίνηση από πέρυσι που έκανες το πρώτο τέτοιο τριήμερο. Όλο αυτό ξεκίνησε από τη δική μου διάθεση να συνεισφέρω κάτι στον κόσμο που θα έχει αξία και να αφήσω κάτι πίσω μου σαν παρακαταθήκη. Πέρυσι ξεκίνησε με πολλούς ανθρώπους που ήρθαν κοντά, συζήτησαν, μαζευτήκαμε στο πνευματικό κέντρο της Αθήνας και μιλήσαμε για το όραμά μας για τον κόσμο, σε μια γενική βάση. Μιλήσαμε για το πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος θετικά, χωρίς να γκρινιάζουμε ή να ψιμερούμε για αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, αλλά μιλώντας για αυτά που θέλουμε να δημιουργήσουμε και πώς μπορούμε να τα δημιουργήσουμε. Φέτος είναι λίγο διαφορετικό και πάλι ίδιο φυσικά το πλαίσιο, είναι λίγο πιο επικεντρωμένο στη δράση του καθενός μας. Υπάρχει ένα κεντρικό ερώτημα, το οποίο είναι ποιο είναι το όραμά μας για τον κόσμο, τι θέλουμε. Πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος, ο καθένας από εμάς πώς θέλει να είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε και τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τέτοιου ομορφότερου κόσμου. Σε αυτό το ερώτημα απαντούν ομιλητές από διαφορετικούς τομείς της ανθρώπινης δράσης. Μιλάνε για τις ανθρώπινες σχέσεις, για το περιβάλλον, για τη γεωργία, για τις οικοκοινότητες, για την οικονομία, για την επιστήμη, για την πνευματικότητα, για τον ακτιβισμό, για την εκπαίδευση, για την τέχνη, για πολλά άλλα πράγματα. Και ταυτόχρονα υπάρχουν καλλιτεχνικά δρόμενα έτσι, στο πλαίσιο του τριημέρου και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, βιωματικά εργαστήρια και παράλληλα με αυτό, στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου πάλι, όπου πραγματοποιείται η εκδήλωση και φέτος και με τη στήριξη του Δήμου, έχουμε μία αίθουσα η οποία διατίθεται αποκλειστικά για τα παιδιά και περιμένει τα παιδιά ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους όραμα μέσα από εργαστήρια και διάφορες άλλες δράσεις, παιχνίδια και πολλά, πολλά όμορφα που θα συμβούν εκεί. Στο ερώτημα λοιπόν αυτό το οποίο θέτεις και θα ήθελα να το ξαναεπαναλάβεις, εσύ πώς απαντάς? Το ερώτημα είναι ξανά πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος μας και τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς ώστε να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τέτοιου κόσμου. Για μένα αυτό που θέλω είναι αρμονία, ειρήνη, αγάπη, χαρά. Αυτό που με τραβάει εμένα και από την ιδιότητά μου στη μεσολαβήτρια είναι η αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπων. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να συνεπάρχουν, να είναι χαρούμενοι, να είναι ευτυχισμένοι και να δημιουργούν μέσα από αυτή τη χαρά και την ευτυχία και τη συνύπαρξη του ενός με τον άλλο. Οπότε αυτό το μοίρασμα στιγμών και ζωής είναι αυτό που μετράει για μένα. Στο τι μπορούμε να κάνουμε, νομίζω ότι σημασία έχει το μικρό λιθαράκι που ο καθένας από εμάς βάζει. Είτε το βάζει σαν πρόσωπο, είτε το βάζει σε ομάδες και συλλογικότητες που δημιουργεί. Αλλά έχει αξία το κάθε τι που ο καθένας μας κάνει. Αυτό είναι για μένα και είναι το τι καλεί τον καθένα να δημιουργήσει. Το δικό σου λιθαράκι ποιο είναι λοιπόν? Το δικό μου λιθαράκι, ένα λιθαράκι είναι οι νέες ματιές στον κόσμο μας. Ένα λιθαράκι είναι η διαμεσολάβηση και η επιλύση κρούσα. Και πολλά άλλα λιθαράκια που είναι η Στέλλα πώς υπάρχει και πώς κινείται στη ζωή της. Όπως συμβαίνει και με όλους μας νομίζω. Ωραία. Η ανταπόκριση γενικά του κόσμου, των ανθρώπων, των ομιλητών για τις νέες ματιές, πώς είναι μέχρι τώρα? Η ανταπόκριση ήταν πάρα πολύ θερμή από την αρχή και αυτό ήταν που μου έδωσε και την όρεξη και τη θέρμη για να μπορώ να συνεχίσω και να είμαστε τώρα εδώ και να δημιουργείται ξανά αυτή η εκδήλωση για δεύτερη φορά. Οι ομιλητές από την αρχή το αγκάλιασαν και έχει δημιουργηθεί άτυπα μια κοινότητα ανθρώπων και τώρα είμαστε σε διαδικασία να δημιουργηθεί και πιο δομημένα, να το πούμε έτσι, οι οποίοι στηρίζουν αυτό το όραμα και θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία όλου αυτού του οράματος και στην υλοποίηση πραγμάτων προς αυτή την κατεύθυνση. Η ανταπόκριση του κόσμου
Τώρα ήταν από την αρχή πάρα πολύ ζεστή. Δηλαδή η ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί πέρσι ήταν τόσο όμορφη, τόσο συγκινητική. Όλο το τρίμερο ήταν σε μια μεγάλη γιορτή, σε μια μεγάλη οικογένεια, μια μεγάλη παρέα που συναντιόταν και μιλούσε για πράγματα που από κοινού όλους μας ενδιέφεραν. Ακόμα και αν οι ομιλητές προέρχονταν από διαφορετικούς χώρους και διαφορετικές προσεγγίσεις, όλοι μιλούσαν για αντίστοιχα πράγματα και βασίζονταν σε αντίστοιχες αξίες. Και αυτό ο κόσμος το έπαιρνε και νομίζω ότι πήρε πολύ ζέστη, πολύ ελπίδα και πολύ αισιοδοξία. Και αυτό είναι και το ζητούμενο για μένα. Όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια, είναι αυτό που σου είπα και πριν. Η δημιουργία μιας κοινότητας που θα κάνει από κοινού και θα αναλαμβάνει δράσεις συνεργαζόμενοι προς αυτή την κατεύθυνση. Τη δημιουργία ενός ομορφότερου κόσμου. Όπως ο καθένας το σκέφτεται και ό,τι ο καθένας θέλει να συνεισφέρει το δικό του λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε, αν αυτό είναι κάτι που σας εμπνέει, θα χαρώ να είστε εκεί, θα χαρώ να σας δω. Η σελίδα στην οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες είναι η www.neasmarches.org και εκεί υπάρχουν πληροφορίες και για τα βιογραφικά των ομιλητών, το πρόγραμμα και ό,τι άλλο θέλετε και φυσικά δικές σας σκέψεις, προτάσεις. Ωραία. Είναι ευπρόσδεκτες. Και να κλείσουμε και με δύο έτσι πιο προσωπικές ερωτήσεις. Mm-hmm. Ζούμε σε μια εποχή που ο άνθρωπος είναι πιο κλεισμένος στον εαυτό του, mm-hmm. έχει πρόβλημα με τον εαυτό και τις σχέσεις και γενικά είναι μέσα στο φόβο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mm-hmm. Λόγω όλης αυτής της κρίσης πολλοί φεύγουν, υπάρχει μια απογοήτευση, μια μη δράση. Εσύ τι θα έχεις να συμβουλεύσεις από τη δικιά σου πλευρά τους ανθρώπους και τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους, τι θα μπορούσαν να κάνουν ούτως ώστε να βγουν έξω από αυτή ας πούμε, τη φυλακή του φόβου της ζωής τους. Ωραία τα λες. Να συμβουλεύω δεν μ' αρέσει, αλλά θα σου πω εγώ πώς τα προσεγγίζω. Για μένα αυτό που μετράει είναι αυτό που είπα στην αρχή, ότι οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι. Οπότε αυτό που μετράει για μένα είναι το να ενώνονται, να συνδέονται και να μοιράζονται. Να βγαίνουν από το καβούκι τους και να μοιράζονται. Και να τολμούν να ονειρεύονται. Να οραματίζονται και από εκεί και πέρα να βλέπουν πώς μπορούν να δημιουργήσουν αυτά που θέλουν στη ζωή τους. Αυτό είναι για μένα. Και η θετική προσέγγιση, το να εστιάζουμε σε αυτό που θέλουμε, όχι σε αυτό που δεν έχουμε, όχι σε αυτό που λείπει, αλλά σε αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Ωραία. Και από αυτή την εκκίνηση νομίζω ότι συμβαίνουν θαύματα. Ναι. Και μπορεί να αλλάξει και ο κόσμος. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μου πεις έτσι μια πιο, ακόμα πιο προσωπική ερώτηση. Κατά εσένα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, γιατί πιστεύεις ότι εσύ βρίσκεσαι σε αυτόν τον πλανήτη, και αν το πάρουμε και πιο γενικά, γιατί ο άνθρωπος βρίσκεται σε αυτόν τον πλανήτη, ποιος είναι ο σκοπός? Για μένα η ζωή είναι λίγο ένα ταξίδι, μια εξερεύνηση. Οπότε μέσα σε αυτό το ταξίδι σημασία έχει να συνδέουμε. Να συνδέουμε με ανθρώπους, να μοιράζουμε στιγμές, ζωή, αγάπη και αυτό. Τόσο απλά. Την ομορφιά της ζωής. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Που θα την έχεις σίγουρα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.